ζητήματα, τι περιλαμβάνει αυτό. Σε αυτές τις εκλογές το κόμμα σας κατηγορήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο αριστερό κόμμα ότι δεν είναι αριστερό. Ότι δηλαδή είστε, πώς να το πω έτσι, η κάβα λέγανε του συστήματος από την οποία θα αντλήσει δύναμη αν χρειαστεί για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ναι, χαίρομαι που τα ακούω. Δηλαδή, ο Φώτσο Κουβέλης και εμείς που είμαστε 60 πλάς, περιμέναμε 60 χρόνια για να γίνουμε ουρά του Πασόκ. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα, ποτέ θα μιλήσω αντίον των άλλων κομμάτων και των άλλων προσώπων. Ποτέ. Θέλω όμως να δούμε λίγο τα πράγματα. Συγγνώμη, μην λες μεγάλες κουβέντες, γιατί αυτό είπε την Δαμανάκη πριν φύγει και πάει στο Πασόκ. Ότι περίμενα 40 χρόνια τάχα για να γίνω Πασόκ και τελικά πήγε και έγινε. Συνεχίζω. Παρακαλώ. Εγώ γενικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να λέει κανένας μεγάλες κουβέντες. Και να μην λέει και οξείες εκφράσεις να με χρησιμοποιεί. Διότι μεθαύριο μπορεί να βρεθούν διάφοροι μαζί και θα θυμηθούν τι είπανε για τους ανθέληνες, για τους διάφορους. Βορειοκορεάτες, παρακαλώ. Κατά Μητσοτάκη, λοιπόν, εγώ είμαι βορειοκορεάτισσα. Το ζήτημα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα brand names Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Δήμαρ, ξέρω το κουκουέ γιατί μια ιστορικότητα. Εκφράζουν ένα χώρο. Αυτός ο χώρος που νομίζω ότι θα ανασυντίθεται, εγώ δεν πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε τα ίδια κόμματα. Ανασυντίθεται όλος ο χώρος, και ο κεντροδεξιός και ο κεντροαριστερός. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι μέσα σε αυτό που ονομάζουμε μια μεγάλη αριστερά πρέπει να υπάρχει και το σοσιαλιστικό της μέρος. Δεν έχει να κάνει με το Πασόκ ή με την ηγεσία του Πασόκ. Έχει να κάνει με έναν κόσμο που ήταν 40% που μπορεί να φτάσει εδώ που έφτασε, αλλά δεν μπορούμε να τον περιφρονούμε λέγοντας ότι οι αριστεροί είναι αυτοί που έχουν τη σφραγίδα. Και βάζω σφραγίδα και λέγω αριστερό. Κανείς δεν περιφρόνει στον κόσμο του Πασόκ. Δεν εκφράζουμε αντίο κάποιου. Μένουν εντυπώσεις. Αυτό το οποίο θέλουν. Άλλο κόσμο του Πασόκ. Αυτή είναι η ψήφη που έχετε τώρα. Αυτοί που τον πούλησαν τον κόσμο του Πασόκ. Είναι τελείως διαφορετικό. Συνεχίζω και τελειώνω τον κύκλο αυτό. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Θέλουμε πολιτικό χρόνο γιατί τι θα κάνει η αντιδημοκρατική αριστερά. Νομίζω ότι η αριστερά στο σύνολό τη θέλει πολιτικό χρόνο να ζυμώσει. Από τη μια μεριά τα μέλη τη γιατί έχουν ζυμωθεί στην κόντρα. Και από την άλλη την ελληνική κοινωνία ότι μπορεί και είναι έτοιμη να δεχθεί μια κυβέρνηση, μια διακυβέρνηση αριστεράς. Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Έλληνας που επί 40 χρόνια εκυβερνά το όπως εκυβερνά το, γιατί και ο δικοματισμός ήταν παιδάκι της αριστεράς, ήταν να το καλωδείτε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ξαφνικά θα έχει πρωθυπουργό την Παπαρίγα, το λέω έτσι, υπουργό εξωτερικών τον Κουβέλη και υπουργό εξωτερικών τον Τσίπρα. Δεν είναι αυτονόητο ότι προστίθενται αυτά. Άρα λοιπόν θέλει και εμείς να το δούμε καλύτερα. Και ο κόσμος να το πιστέψει ότι μπορεί να γίνει και ξέρουμε να το κάνουμε αλλιώς. Διότι αυτό είναι η αριστερά. Δεν είναι του παραδείσου ότι κάπως κάποτε θα λυθούν.